Μία άλλη υπόθεση. Μία υπόθεση που μας είχε απασχολήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει γίνει και πολύ μεγάλος ντόρος στα social media εκείνη την περίοδο. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του βιασμού εντός εισαγωγικών της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για την Γεωργία Μπίκα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πρώτη αντίδραση της Γεωργίας, την πρόταση του εισαγγελέα για την απαλλαγή του 27χρονου για τον φερόμενο βιασμό. Κοινώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, όλο αυτό πάει σιγά σιγά να φανεί ότι δεν έγινε ποτέ. Συγκεκριμένα να σου πω κιόλας, όντως υπάρχει αυτή η πρόταση του εισαγγελέα και όχι μόνο για την απαλλαγή του 27χρονου. Ισχυρίζεται λοιπόν ο εισαγγελέας ότι είναι ψευδής όλη η καταγγελία που έχει κάνει η Γεωργία Μπίκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μιλάμε και για ένα κίνημα MeToo. Από την αρχή έχουμε πει ότι αυτό το κίνημα έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχουν βγει πολλά πράγματα στη δημοσιότητα και έχουν ουσιαστικά βοηθήσει να εξομαλυνθούν και να σωθούν κάποιες καταστάσεις. Όμως, κάποιοι μπορεί να το έχουν εκμεταλλευτεί όλο αυτό. Και να έχουν θυματοποιηθεί άτομα χωρίς λόγο. Θυμόμαστε κιόλας και το κίνημα και το hashtag που έχει δημιουργηθεί με τη Γεωργία, στο οποίο είχαν συμμετέχει πάρα πολύ ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρόταση, ξαναλέμε, γιατί η πρόταση δεν είναι απόφαση. Με μία πρόταση λοιπόν που λέει όχι μόνο ότι απαλλάσσεται. Ερώτηση, Νάντια μου, θα έχει κυρώσεις η ίδια αν ο εισαγγελέας κάνει μία πρόταση. Αποδειχθεί ότι είναι ψευδές. Αν αποδειχθεί ότι όλο αυτό δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή η πρόταση του εισαγγελέα πηγαίνει στο αρμόδιο συμβούλιο, μπορεί με βούλευμά του το συμβούλιο να παραπέμψει την υπόθεση στο αρχείο. Οπότε από εκεί και πέρα η πλευρά του καταγγελόμενου μπορεί να προσφύγει δικαστικά απέναντι στην καταγγέλουσα. Το 27χρονο δηλαδή. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Και όχι μόνο, γιατί ήταν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Γιατί υπάρχουν και δικαστήρια από εκεί και μετά. Έτσι ακριβώς. Η πρόταση του εισαγγελέα δεν λέει μόνο ότι δεν προκύπτει ο βιασμός βάσει εργαστηριακών, βάσει εξετάσεων που έγιναν στο εξωτερικό και ιατροδικαστική. Ζητάει από την καταγγέλουσα να καταβάλει και όλα τα δικαστικά έξοδα. Το οποίο έχει πολύ ειδική σημασία και βαρύτητα στην υπόθεση. Γιατί όταν κάποιος κάνει μια καταγγελία, πληρώνει τα δικά του δικαστικά έξοδα, δεν καλείται όμως να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα που πλήρωσε ο καταγγελόμενος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να δούμε τι είπε η ίδια, γιατί ξαναμίλησε στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Για πάμε να δούμε. Τι αισθάνεσαι τώρα, Γεωργία? Αισθάνομαι αδικημένη, πληγωμένη. Τα συναισθήματα λύπης και απογοήτευσης με έχουν καταβάλει. Και πάνω που προσπαθούσα να βρω λίγο τον εαυτό μου και να συνεχίσω την πορεία της ζωής μου, να προχωρήσω στη ζωή μου, με την αλήθεια μου πάντα, βγαίνει μια πρόταση η οποία δεν με τιμά και έχει καταβάλει την αξιοπρέπειά μου, την ηθική μου, και επειδή ακριβώς από μικρή έχω μεγαλώσει με ήθος και η οικογένειά μου δεν μου έχει επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές, είμαι εδώ για να αποδείξω ακριβώς ότι είναι μια άσχημη πρόταση για εμένα. Κάθε μέρα εγώ παλεύω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Παλεύω με γιατρούς, κάνουμε δουλειά, να βρω τον εαυτό μου, να βρω τη ζωή μου, να βρω το πώς ήμουν χαρούμενη. Και ξαφνικά μαθαίνουμε αυτή την πρόταση και είναι κάτι το οποίο με καταβάλει και με ξαναρίχνει κάτω. Δεν κοιμάμαι εγώ ήσυχη το βράδυ και με τη συνείδησή μου καθαρή, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον την αλήθεια που έχω μπορώ να την πω και να την ξαναπώ, γιατί κανένας δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη, δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι ήθελες το έκανες και τέλος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, γιατί το σώμα είναι δικό μου, η ψυχή είναι δική μου, κανείς δεν μπορεί να εισβάλλει σε αυτό και δεν μπορώ εγώ να ζω με αυτή την άποψη. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Και όχι ξαφνικά να βρίσκουμε θήτης μέσα σε όλο αυτό. Όταν και εφόσον γίνει το δικαστήριο, αισθάνεσαι ότι θα είσαι δυνατή να υποστηρίξεις το δίκιο σου, να το διεκδικήσεις? Επειδή πηγαίνω με την αλήθεια και επειδή ακριβώς σαν άνθρωπος είμαι ευαίσθητος, έχω περάσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου, αυτή είναι η δύναμη που έχω. Με ψυχραιμία. Αλλά αυτή είναι η δύναμη να πηγαίνω, να συνεχίζω για την αλήθεια μου μέχρι να βγει. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί. Απλά με καταβάλουν τα γεγονότα και δεν με αφήνουν να προχωράω στη ζωή μου. Άμα δεν με υποστηρίξει και δεν με στηρίξει η ίδια η κοινωνία, η δικαιοσύνη, ποιος θα με στηρίξει? Αυτοί θα ξανακάνουν τα ίδια. Ξανά και ξανά. Εγώ βρήκα το κουράγιο και μίλησα. για να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Ποιος θα μ' ακούσει όμως, αν είμαι μόνη μου εγώ σε αυτό. Εγώ αυτόν τον καιρό προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά και αισθάνομαι ότι όλες οι δυσκολίες που μου έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό με χτυπάνε. Να σας πω ότι δεν έχω βάλει ούτε φόρεμα, βγαίνω έξω και φοβάμαι να περιποιηθώ. Αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι ένα μικρό κορίτσι και όχι γυναίκα, γιατί φοβάμαι μην με πειράξει κάποιος. Παίρνω το κινητό μου και βλέπω βίντεο από παλιά, το ότι ήμουνα χαρούμενη, γελούσα, γιατί έχω ξεχάσει πώς ήμουνα. Έχω ξεχάσει και ψάχνω και βλέπω βιντεάκι για να ακούσω το γέλιο μου, για να δω πώς ήμουνα χαρούμενη. Έχω να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Είμαι στη δουλειά μου και το μυαλό μου, επειδή τρέχει αλλού, χάνεται. Να ξαναπούμε ότι είναι πρόταση του εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έχουμε τον δικηγόρο της Γεωργίας μαζί μας, τον κύριο Αθανάσιο Γιώγα. Μιλήσαμε πριν από λίγο. Ο οποίος μας μίλησε και μας είπε μία φράση, Κατερίνα, που εμένα πραγματικά με συγκλώνησε. Επειδή είναι συνέχεια με τη Γεωργία, είναι συνέχεια στο γραφείο του Γεωργία, μου είπε ότι κάποιες στιγμές αισθάνεται ότι δεν αξίζει πια να ζει. Θέλω να δούμε τι λέει ο κ. Γιώγας και τις παραλήψεις που κατά τη γνώμη του έχουν γίνει και θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί. Για να τον ακούσουμε. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι η Γεωργία μετά την πρόταση της εισαγγελέως που ουσιαστικά κατονομάζει ψευδή την καταγγελία της? Ψυχολογικά η Γεωργία δεν είναι καλά. Αυτό που μου λέγει είναι ότι αν αξίζει κανείς να ζει μετά από τέτοια χτυπήματα που δέχεται συνεχόμενα, δέχεται ένα δέας, τι βλέπει ο ψυχολόγος. Τι άλλο έκανε η Γεωργία, κύριε Πουλόπουλε? Δηλαδή κατέφυγε στην πολιτεία άμεσα. Χωρίς να κάνει κάποιο λάθος η ίδια. Όλες οι παραλήψεις που έγιναν δεν είναι από τη Γεωργία. Τότε δεν την πήραν αίμα, δεν φταίει η Γεωργία. Τότε τα κλινοσκεπάσματα δεν τα κράτησαν στο ξενοδοχείο, δεν φταίει η Γεωργία. Τότε δεν τη δώσαν οροσυλλέκτες και λένε ότι της δώσαν τα πάντα κλπ. Δεν φταίει η Γεωργία. Τότε πήγαν χωρίς μπαρκό ότι οι οροσυλλέκτες στην Ελβετία, δεν φταίει η Γεωργία. Το ότι έγιναν 2 μήνες μετά γνωστά τα αποτελέσματα, δεν φταίει η Γεωργία. Μια απλή εξέταση ούρων είναι. Δηλαδή, το ότι έχει χιλιάδες περικοπές οι 16 κάμερες στο ξενοδοχείο, δεν φταίει η Γεωργία. Το ότι το ξενοδοχείο υπόσχεται ασφάλεια στους πολίτες και δεν εμφανίζει κάμερες των διαδρόμων για να φανεί ποια είναι η αλήθεια, δεν φταίει η Γεωργία. Δηλαδή, πού φταίει η Γεωργία? Ειλικρινά, μέσα στη δημοκρατία υπάρχει και το δικαίωμα της ειρωνίας, που το βλέπω πολλές φορές. Αυτοί όμως που ειρωνεύαν τη Γεωργία να σκεφτούν ότι μπορεί στη θέση της Γεωργίας να είναι και ένα πολύ δικό τους πρόσωπο. Επειδή ακούστηκε μια ατάκα του στήλου ότι σκέφτεται ότι αν αξίζει να ζει, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ διαφωνώ και με τον δικηγόρο που λέει κάτι τέτοιο δημόσια. Να πω λίγο την άποψή μου, με συγχωρείτε. Καλό θα ήταν να μιλήσει, να βρίσκεται κοντά με τους ψυχολόγους και τους αρμόδιους. Κάτι το οποίο ο κ. Γιώργος τι συμβαίνει. Ναι, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ότι καλύτερο να συμβεί. Γενικότερα να ακούγεται και να νιώθει έτσι η κοπέλα. Οπότε καλό θα ήταν, όποιο και αν το πόρισμα της δικαιοσύνης, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, να έχει μία ψυχολογική υποστήριξη και παρακολούθηση αυτό το διάστημα. Και την έχει, γιατί μας είπε ο κύριος Γιώργας ότι ουσιαστικά μιλάει με τον ψυχολόγο και αυτό που λέει, που κατά τη γνώμη μου κράτησα, ήταν ότι δέχεται έναν δεύτερο βιασμό. Αυτό υποστηρίζει ο δικηγόρος όταν τον ρωτήσαμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η ψυχολογική της κατάσταση. Αντρέα μου. Ναι, δεν παίρνω θέση αν ισχύουν αυτά που καταγγέλει δεν ισχύουν. Αλλά θα έρθω σε αυτό που είπε ο δικηγόρος. Εάν πραγματικά και θα έχει. Αλήθεια ή ψέματα να λέει, θα έχει πρόβλημα, παιδιά. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπαίνει στο επίκεντρο της κοινής γνώμης και όχι γιατί έφτιαξες το καλύτερο τραγούδι, έκανες μια ανακάλυψη. Αλλά το να λες ότι κινδυνεύει η ζωή είναι χειριστικός λόγος. Και γίνεται εξυπευθύνων χιλέων. Είναι χειριστικό. Είναι δηλαδή σαν να μας λέει ότι με αυτές τις αποφάσεις και τις προτάσεις που γίνονται από εισαγγελία κινδυνεύει η ζωή της. Ισχύει αυτό που είπατε. Ναι, να πάει ψυχολόγος. Ναι. Δεν το χρησιμοποιείς. Όλοι λένε πώς είναι ο Πέτρος άσχημα, πώς είναι ο Λιγνάδης άσχημα. Το καταλαβαίνουμε. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχεις ακούσει δεν είναι στην φυλακή, να λέει, σκέφτεται ο Τάβη να βάλει τέλος στη ζωή. Αλλά μπορεί να έχει βιαστεί, αλλά όχι κινδυνεύει η ζωή και να χρησιμοποιείται από τον δικηγόρο. Και η κοπέλα μίλησε με συναίσθημα. Συνέχεια ο λόγος της απέναντι στο Μάκη ήταν συναισθηματικός. και από το πρόσωπό της δεν εξέπεμπε τίποτα το συναισθηματικό. Δέστε το αυτό. Μπορεί να είναι τρομαγμένη. Είναι εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι. Δεν μιλάς με συναισθηματικό, είσαι τρομαγμένος ή μπορεί να είναι ρόλος. Λέω εγώ συναίσθημα και δεν σπάει το πρόσωπο. Μάλιστα. Τι συναίσθημα είναι αυτό. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Σίγουρα ένας ψυχολόγος χρειάζεται και όχι απειλές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν. Όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.